θέμα των προδιαγραφών της UEFA περί πάρκινγκ αυτοκινήτων και πού θα βγουν τα αυτοκίνητα και να φάμε και 5 στρέμματα από εδώ και να φάμε και 10 στρέμματα από εκεί. Μα δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να σας πω ότι όχι παραπάνω από 100 μέτρα, δηλαδή από την αποκή πλευρά της λεωφόρου Πατριάρχου Κωνσταντίνου, υπάρχουν τα οικόπεδα της Βρυτάνια. Τα οποία κάθονται, κύριοι, μάζουν, κάθονται έτσι. Θα μπορούσε ο επιχειρηματίας, ο οποίος φτιάχνει το γήπεδο της ΑΕΚ, και ξέρετε κάτι, δεν είναι θέμα του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας σήμερα είναι, αύριο θα φύγει, το γήπεδο όμως θα μείνει και το γήπεδο το χρειάζεται η Φιλαδέλφη, το χρειάζεται η ΑΕΚ πάνω απ' όλα. Ο δικέφαλος, λοιπόν, θα μπορούσε να πάει να κάνει την εμπορική συμφωνία και να αγοράσει οικόπεδα εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στα 20 στρέμματα. Είναι πολύ κοντά και στο Μπερισσό, στο ΚΚ, κύριε. Έτσι. Οπότε πρέπει να είναι γύρω στα 20 στρέμματα που τακτοποιεί την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ κοντά. 30 μέτρα από το γήπεδο. Θα μπορούσε συνεπώς να μπει και αυτό σαν λογική, κύριε Ελφανένα, μια που έχουμε και έναν πρώην υπουργό αθλητισμού εδώ, για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Τα καταφέραμε. Αλλά θα μπορούσε βέβαια, και επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτή η διένεξη σε τοπικό επίπεδο, θα μπορούσε να το τολμήσει η κυβέρνηση, γιατί όχι, να κάνει και δημοψήφισμα. Ενδεχομένως, η πλειοψηφία ενδεχομένως, λέω, που δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, γιατί κομμάτια πρασίνου δεν τα δίνει κανένα σε μια πόλη που είναι τσιμεντοποιημένη. Να είχανε σου να σου πει, εντάξει, προκειμένου να έχουμε το γήπεδο, να φάμε και 5 στρέμματα. Αλλά ξέρετε κάτι, τι φοβόμαστε? Ότι τα 5 μπορεί να γίνουν 10, τα 10, 15 και μετά να αρχίσει, ξέρετε, σαν τη γάγρα να αναπλώνεται η ιστορία, να φάμε και λίγο από εδώ, να φάμε και λίγο από εκεί, να βάλουμε και την περίφραξη. Όμως, επαναλαμβάνω, το γήπεδο πρέπει να γίνει. Συνεπώς, εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, και δεν είναι τυχαίο που ο εκπρόσωπος σήμερα έχει βάλει η γραβάτα με τα χρώματα της ΑΕΚ, θα στηρίξουμε την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ. Θα στηρίξουμε, θα ψηφίσουμε ναι. Γιατί δεν μπορεί αυτός πραγματικά ιστορικός σύλλογος, με έναν υποδειγματικό δε οπαδικό, οπαδική θύρα. Η Original είχε δίκιο, δεν θυμάμαι ποιος εδώ από το βήμα της Βουλής μίλαγε για τους Original, οι οποίοι έχουν πραγματικά θέσεις συγκεκριμένες. Και να υπενθυμίσω δε ότι όπως και ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν, αλλά ειδικά η ΑΕΚ επί Ντέμι Νικολαίδη, τα φαινόμενα του χουλιγκανισμού τα έχει χτυπήσει κάθετα. Με προσωπικό κόστος ενδεχομένως. Η ΑΕΚ είναι η συνέχεια μιας ιστορίας, όπως και του Πανιωνίου, όπως και του ΠΑΟΚ, που έχουν να κάνουν με τις αλύτρωτες πατρίδες μας, και λέω συνειδητά αυτή τη φράση. Και την Αγιά Σοφιά, την οποία θέλει ο Ερντογάν να την λειτουργήσει ως τζαμί, και ήταν ο Πούτιν ο οποίος παρενέβη και το είπε, μην το τολμήσεις. Ναι, αυτός ο ομόδοξος, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, που οι κυβερνητικοί χειρισμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έχουν δημιουργήσει πολλά μεγάλα προβλήματα στα θέματα σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, που δεν θα έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, που δυσκολεύει και την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελληνική Δημοκρατία. Εμείς, όπως αντιλαμβάνω, σαν εξάρτητοι Έλληνες, είμαστε τελείως αντίθετοι με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα των Ρώσων. Και το ότι η φίλη μας η Βαλεντίνα, και τη λέω με το μικρό της το όνομα, που διατέλεσε εδώ πρέσβης, ήταν, ας το πούμε, νομάρχης στην Αγία Πετρούπολη και τώρα είναι πρόεδρος της Δούμα, και να δέχεται η ελληνική κυβέρνηση αυτή την γυναίκα να της απαγορεύεται η είσοδο στην Ελλάδα, επειδή είναι μέσα στα μέτρα των κυρώσεων και πάμε και για νέες κυρώσεις. Θυμηθείτε την αντίδραση που είχαμε, τουλάχιστον εγώ την είχα δημοσιογραφικά, όταν μπήκαν οι κυρώσεις εναντίον του Ιράν για το εμπάργο του πετρελαίου. Και είπαστε τρελοί, 35% μας δίνουν πετρέλαιο σχεδόν τσάμπα, πάρτε το και μας πλένετε όποτε θα θέλετε. Και περάσαν 3 χρόνια για να δικαιωθούμε, διότι τώρα είναι...